η σέντρα του Καραγιάννη εκεί όπου ο Δεντρινός θα κατεβάσει την μπάλα. Το σουτ είναι καλό, είναι σε θέση offside ο Ξεβγένης και να έβρισκε την μπάλα και να την προωθούσε στα δίχτυα, τον γκολ δεν θα μετρούσε. Αυτός για τον Τερόλη. Παλιά Τερόλη καλή για τον Ξεβγένη. Αυτός θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανοίγεται και ο Νάκος. Ο Ξεβγένης θέλει να βγάλει τη σέντρα, θα τη βγάλει. Ο Νάκος από πολύ κοντά, έχοντας το σώμα του όμως σε μια διαφορετική θέση, στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από το ζώδιο δοκάρι. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή που χάνεται για τον Αυπακτιακό. Ο διαιτητής ο Νίρας θέλει να περάσει την παλιά για τον Ξεβγένη. Ο Ξεβγένης ο οποίος στριφογυρίζει, θέλει να παίξει το 1-2. Ο Ξεβγένης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Σταυρόπουλος. Το σκορ ανοίγει για τον Αυπακτιακό από την πάσα του Ξεβγένη στο Σταυρόπουλο. Το 1-0 λοιπόν είναι γεγονός από πολύ νωρίς, μόλις στο 1 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Αντώνη Σταυρόπουλο να χρήζεται σκόρερ, ο νεαρός που ήρθε πέρσι από την Ακαδημία σημειώνει το τρίτο του γκολ με τα χρώματα του Ναυπακτιακού Αστέρα, με τη φανέλα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Ξεβγαίνει για τον Κυρίτσι, αυτό θέλει να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει κόρνερ για τον Ναυπακτιακό. Ωραία ενέργεια από τον Κυρίτσι. Να δούμε την ατομική προσπάθεια με τον Βλάχο, ο οποίος θα περάσει την μπάλα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για την ομάδα του Ολύμπου. Ο Βλάχος δεν μπορούσε να πιάσει το σουτ. Το Τερόλι παρεμβάλλεται. Πας δεν έχει τελειώσει. Να το πλασέ και ισοφάρισε με τον Φούκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η ισοφάρισε για τον Ολύμπο λοιπόν, που δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 20, στην πρώτη επίσκεψή της στα καρέ του Ναυπακτιακού, η κυρκυριακή ομάδα καταφέρνει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με τον Φούκι να πλασάρει εύστοχα από πολύ κοντά μέσα από την πάσα του Βλάχου. Η ισοφάρηση λοιπόν στο 20. Πλάγιο για τον Ναυπακτιακό που εκτελεί ο Τερόλι για τον Ζουνίδη. Ξαναπαίρνει πάλι την μπάλα. Ο Τερόλι παλιά για τον Ξεβγένη. Ξεβγένης που απέφυγε τον αντιπαλό του, θέλει να βγάλει μια σερτή σέντρα. Εκεί ο Νάκος προσπάθησε να κοντρολάρει. Έχει το Καραγιάννη, θα κάνει το σουτ. Καλή στιγμή για τον Ναυπακτιακό. Αδύναμο όμως, μπλόκαρε ο Γκερδούκης. Ο Νάκος κάνει την κίνηση, ο Νίρας είναι αυτός ο οποίος τελεί κεφαλιά από τον Ξεβγένη, μπάλα θα περάσει στα δίχτυα. Να λοιπόν που ο Ναυπακτιακός Αστέρας διπλασιάζει τα τέρματά του από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Νίρα και την κεφαλιά του Ξεβγένη. Δεν μπόρεσε ο Γκερδούκης να συγκρατήσει την μπάλα. Το 2-1 είναι γεγονός για τον Ναυπακτιακό. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, το δεύτερο γκολ του Άρη Ξεβγένη στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε σκοράρει και στον αγώνα με την ΑΕ Γιάννενα. Ωραία ενέργεια τώρα από τον Νάκο, ο οποίος θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης θα πετύχει το 3-1 και θα τελειώσει το παιχνίδι μέσα σε 2 λεπτά. Τίμης Παντελίδης είναι ο πρώτος σκόρερ του Ναυπακτιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το 8ο φετινό του τέρμα. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια που έγινε και από τον Νάκο από δεξιά. Με τον Παντελίδη λοιπόν ο Ναυπακτιακός θα πετυχαίνει το 3-1 στο 42. Φιλοξενούμενοι που θέλουν να βγουν στην επίθεση προκειμένου να πετύχουν ένα γκολ που θα τους ξαναβάλει στο παιχνίδι. Κυρίτσης άφησε την μπάλα για τον Ήρα, κάνει την κίνηση ο Καλαβρουζιώτης, θα βγει ο Γκερδούκης, ο Καλαβρουζιώτης θα βρει την μπάλα, είναι πέναλτι για τον Ναυπακτιακό. Το κέρδισε ο Καλαβρουζιώτης καθώς έφτασε πρώτος στην μπάλα, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι εκεί, ανατράβηκε από τον Μπατζαρίδη. Ο Ήρας λοιπόν θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι για τον Ναυπακτιακό. Ο Ναυπακτιακός που κερδίζει πέναλτι τον τελευταίο καιρό. Έχασε το καθοριστικό με την Γρανούλα. Είχε ευστοχήσει ο Παντελίδης την περασμένη Κυριακή. Ο Νίρας τώρα παίρνει μερικά μέτρα φορά. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα και αυτό στα δίχτυα. Δυστυχώς ο Ναυπακτιακός τώρας βάζει τα γκολ τα οποία από πέναλτι, τα οποία δεν του δίνουν βαθμούς. Το σκορ είναι 3-1, απλά γίνεται 4-1. Νίρας ευστοχή. Κυρίτσης, παλιά για τον Τερόλη, σταμάτησε πάνω στον πουλημένο. Σταυρόπουλος, ατομική προσπάθεια, θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα από κοντά, είναι ο Καλαβρουζιώτης αυτός ο οποίος θα σημειώσει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ναυπακτιακού από την σέντρα του Σταυρόπουλου. Το 5-1 και ταυτόχρονα η πιο ευρεία σε έκταση νίκη του Ναυπακτιακού από την εξαιρετική προσπάθεια του Σταυρόπουλου. Ο Καλαβρουζιώτης μόνος προκυνήσε εστία, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα